Η Μαρίκα επέστρεψε και όλα σιγά σιγά θα μπουν στον κανονικό τους ρυθμό. Ο Βασίλης Μητακίδης από τις Καστανιές πλέει σε πελάγια ευτυχίας από την Παρασκευή το μεσημέρι, όταν και υποδέχτηκε το αγαπημένο του ζώο στα σύνορα. Έδωσε και ένα τέλος χθες. Έχει επιστρέψει η Μαρίκα στο μικρό της. Τι έγινε χθες, πέρασε το τελωνείο, μάθαμε ότι είχαν και συνοδεία αστυνομία κλπ. Ναι, έγινε μεγάλος δώρος. Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε σε αυτήν τη συνάντηση. Η Μαρίκα πέρασε τα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα χωρίς να γνωρίζει ότι οι άνθρωποι ζουν σε χωριστά κράτη. Για την ενέργειά της αυτή, κρατήθηκε σε καραντίνα στην Αδριανούπολη για 21 μέρες και μόλις πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις, επέστρεψε στη βάση της. Τι σας είπαν οι Τούρκοι, όλα καλά? Ναι, το ζώο δεν έχει κανένα πρόβλημα ιατρικά. Και στην Ελλάδα η Μαρίκα θα παραμείνει σε καραντίνα στις Καστανιές, σε στάβλο, πολύ κοντά στο Τελωνείο. Για να μην μείνει μόνη της όλες αυτές τις μέρες, ο κτηνοτρόφος πήγε στο χώρο της καραντίνας και το μοσχαράκι της, το οποίο προσπαθεί να ξαναβρει τη στοργή της μητέρας του. Τώρα το μοσχαράκι να ρωτήσουμε τι γίνεται. Βλέπουμε, έχει μια δυσκολία, δεν είναι να γνώρισε τη Μαρίκα. Όπως ξέρετε, για 21 μέρες ήταν μακριά από το παιδί της και κάποια δυσκολία σίγουρα θα υπάρχει. Τις επόμενες μέρες όλα καλά θα είναι. Βέβαια. Ο Βασίλης Μητακίδης τονίζει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ρυψοκινδυνεύσει κάθε φορά που αφήνει τα ζώα του για βοσκή. Παραπονιέται όμως καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα χώρου. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το βοσκότοπο, διότι διώχνουμε κάποια άτομα τους κτηνοτρόφους με αποτέλεσμα να πηγαίνουν τα ζώα τους στην Τουρκία. Το βοσκότοπο των Καστανιών τον έχουν κάνει Eurovision. Εννοείται ότι γίνεται χώρος κατά σκηνοτών. Γίνεται χώρος κατά σκηνοτών με αποτέλεσμα να μην έχει ο κτηνοτρόφος τροφή να βοσκήσουν τα ζώα του. Οι αγελάδες αγγίζουν τα 35 χρόνια ζωής. Η Μαρίκα που είναι 7 χρονών δεν θα φύγει ποτέ πριν συμπληρώσει το βιολογικό της κύκλο. Θα μείνει στις Καστανιές για να δημιουργήσει όσους περισσότερους απογόνους μπορεί.